αδιέξοδα. Και δεν θα μπορούσε το κόμμα να μείνει να έχει μπροστά του μόνο τρεις επιλογές. Υπήρχαν πάντοτε περισσότερες. Όπως αποδείχθηκε και στην πράξη. Ναι. Δεν λέω ότι. Δε, λέω στην περίπτωση που δεν υπήρχε υποψήφιος και είχατε να επιλέξετε μεταξύ των τριών. Είναι υποθετικά τούτα. Υποθετικά σας ρωτάω. Δεν θα επέλεγα κανένα. Σου μιλώ, όπως είπες, δεν διστάζω να απαντήσω. Mm-hmm. Λοιπόν, σου μιλώ πολύ ειλικρινά. Κανένα από αυτούς δεν θα επέλεγα. Εσείς θα σκεφτόσασταν ποτέ να κατέλθετε ξανά υποψήφιος? Εάν θα σκεφτόμουν να κατέλθω υποψήφιος, Νικόλα, δεν θα κρέμαζα τα παπούτσια, όπως λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο. Όχι. Επομένως πλέον στηρίζετε... Πάντα στηρίζω το ΑΚΕΛ. Πάντα. Mm-hmm. Είναι η ζωή μου το ΑΚΕΛ, Νικόλα. Έχω δώσει τον εαυτό μου εξ ολοκλήρου. Υπέφερα όχι εξαιτίας του ΑΚΕΛ, αλλά εξαιτίας της δραστηριότητας μου, τα παντίνα, και δεν το μετανιώνω γι' αυτό. Η ζωή μου είναι συνυφασμένη με την ιστορία και τους αγώνες του ΑΚΕΛ. Και θα συνεχίσω μέχρι τελευταίας δρανίδας να παλεύω για αυτόν τον κόμμα